Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα σας δείχνω ένα χαρούμενο θέαμα. Πριν λίγες μέρες λοιπόν εκολάφθηκαν νέα μικρά ασύλ. Μονομάχη καθαρό με αυτή τη φορά. Γιατί... Να δείτε το ένα. Να τώρα πήγε η άλλη πρώτα εδώ και η μάνα του θύμωσε, τη διώχνω. Κάτσε να τη βάλουμε αυτήν στη φωλιά της γιατί θα σκοτώσουν κανένα μωρό. Να. Αυτή έχει τη φωλιά της εδώ. Α, έσπασε και το αυγό λίγο ηλίθεια. Όπως έλεγα εκολάφθηκαν αυτά τα μικρά. Καθαρό αίμα αυτή τη φορά γιατί οι προηγούμενες γένες που είχα φέτος δεν ήταν από κόκορα καλό, ήταν από άλλη ράτσα ασύλ. Και τα μισά βγήκανε καλά, δεν μπορώ να πω. Ειδικά το ένα βγήκε τέλεια, αλλά επίσης πολλά βγήκαν ό,τι να είναι. Αυτά όμως είναι καθαρό αίμα, εγγύηση. Τώρα αυτή η κότα έχει αναστατωθεί γιατί βλέπει τα μικρά. Σύντομα θα αποκτήσει και αυτή η μωράκια. Έχει λίγο μπερδευτεί ποια είναι τα δικά της μωράκια, ποια όχι. Λοιπόν, τη στρίβουμε, εδώ την κλείνουμε φυλακή μέχρι να βγουν τα δικά της μωρά για να μην γίνει κανένα ατύχημα όπως πριν και βγει έξω και να βρει τα άλλα. Να, εδώ βλέπουμε την οικογένεια. Δυστυχώς δεν βγήκαν όλα τα μικρά, μερικά πέθανα. Μερικά βγήκαν ανάπηρα ή κάποιο λόγο. Ίσως φταίει που είχε πάρει λίγο υγρασία η φωλιά σε μια βροχή. Δείτε εδώ λοιπόν, καθαρόιμη ασύλ, μαχητής κότα. Η πιο ωραία μου κότα είναι αυτή. Μαύρη με λίγο ξανθό στο λαιμό. Δείτε. Και το μάτι γνήσιο χρώμα, τον ασύλ, ο χρωματισμός. Αυτό το συγκεκριμένο έχει λίγο πιο σκούρο χρωματισμό λόγω του συνολικού χρώματός της, έχει περισσότερη μελανίνη. Εντάξει, βέβαια το μάτι των ασύλ έχει και άλλα χρώματα, το καθαρό αίμο πάντα. Με κυρίαρχο και πιο ωραίο το μαργαριταρί χρώμα του μαργαριταρίου. Αυτή είναι λοιπόν η πιο ωραία κότα, αλλά κάνει μερικά περίεργα πράγματα. Πέρυσι, όχι πέρυσι, φέτος στις πρώτες γένες σκότωνε μερικές φορές τα μωρά της, δεν ξέρω τι έφταιγε. Ίσως ο χώρος είχε λίγο χώρο και ένιωθα, αλλά δεν ξέρω. Ελπίζω φέτος αυτή τη φορά να μην κάνει τέτοιο, γιατί αυτή είναι η καλύτερη γένα της που θα κάνει για φέτος. Έχω και την άλλη βέβαια που έχει επίσης καθαρό αίμα μωρά μέσα στα αυγά της. Αυτή λοιπόν είναι η πιο ωραία κότα ασύλ που έχω. Και στο χρώμα και στο σώμα μου αρέσει. Έχει και πολύ κοντή χοντρή μύτη. Όπως πρέπει να είναι ο μαχητής. Γνήσια χαρακτηριστικά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα και τον κόκορα. Βλέπουμε όμως λίγο πριν πάμε στον κόκορα και τα μωρά μαζί με τη μητέρα τους. Τους φωνάζει τώρα να πάνε να φάνε. Να τα μωρά με τη μητέρα τους λοιπόν τρώνε. Σιτάρι, του δίνω και φύρμα. Αυτά είναι πιο γερά βέβαια από τα άλλα κοτόπουλα. Τα ασύλ να ξανατονίσω, πιο γερή ράτσα. Δηλαδή και από μία εβδομάδα και πάνω, αν τρώνε μόνο σκληρή τροφή όπως π.χ. σιτάρι, είναι μια χαρά, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά τώρα που δίνει και άνοιξη, καλοκαίρι και ο καιρός έχει αρχίσει να ψυχραίνει, θέλουν πιο πολλές θερμίδες, οπότε φύραμα είναι πιο καλό να το διατηρήσουμε για περισσότερο. Εδώ είμαστε λοιπόν και με τον πατέρα των μικρών. Σε περίπτωση που κάτι σας θυμίζει από παλιότερο βίντεο, ναι, είναι ο κόκορας που είχα δείξει στο βίντεο που έγινε αρχηγός. Αφού οι κότες κλωσίσανε και ήταν αχρίαστος ο περιστερόνα, τζάμπα έτρωγε το φαΐ και έπινε το νερό των περιστεριών, τον έβαλαν λοιπόν να γίνει αρχηγός. Είναι αυτός που έχει και ένα μάτι.
Να, εδώ βλέπουμε το χαμένο του μάτι. Το έχασε σε μάχη με τον αδερφό του, όπως είχα αναφέρει. Και αυτός, ωραίο μάτι, γνήσιο χρώμα. Έχει την πιο πρασινοπή απόχρωση βέβαια, όπως βλέπετε. Αλλά και αυτή πιάνεται στα καθαρό αίμα πουλιά. Βέβαια είναι σε αλλαγή φτερών τώρα, όπως βλέπετε, είναι μαδημένος ο λαιμός. Και αφού ήταν με τις κότες, του τσιμπάγαν τα νέα πούπουλα, γιατί όταν το φτερό βγαίνει από το δέρμα και είναι ακόμα νέο, βλέπετε είναι σκληρό, μέσα του έχει αίμα και ρίζα κανονική, οπότε το τρώει η κότα. Και τον μαδάγαν έξτρα. Αλλά τώρα τον έχω μόνο του, μαζί με τα άλλα πουλιά μάλλον στο χωράφι, αλλά χωρίς κότες να τον τσιμπάνε και να τον ενοχλούν, οπότε θα αποκαταστήσει το φτέρωμά του. Και η ουρά του δεν είναι ολόκληρη, βλέπετε, είναι πολύ μισή. Θα ήταν πολύ πιο ωραία άμα είχε όλη την ουρά του, αλλά μια μέρα πήγα να τον πιάσω και μαδίθηκαν μερικά βασικά φτερά από σε αυτά εδώ τα μακρουλά που πιάνω αυτή τη στιγμή. Να, και ένα που πιάνω εδώ έχει σπάσει, χάλασε και αυτό. Να, δεν βγήκε καν η ρίζα του φτερού, χαλασμένα φτερά. Αλλά τώρα είναι και σε αλλαγή, να πείτε. Θα πάρει καιρό μέχρι να αποκαταστήσει το φτερωμά του. Αλλά ωραίος κόκορας και πάλι και αυτός, καθαρόιμος. Μονομάχος αζίλ. Αντάξει, με ένα μάτι δεν είναι και πολύ εύκολο να είσαι αρχηγός. Για αυτό το χρόνο θα τον έχω στους περιστερώνες μόνο για να παραγωγή και θα βάλω άλλον κόκορα για να γίνει αρχηγός. Τώρα έχω ένα όπου είναι, ας πούμε, στην προπόνηση για να γίνει αρχηγός, να μπορέσει να πολεμήσει τους άλλους που είναι στο χωράφι ελεύθερο, για να γίνει αυτός αρχηγός των ελεύθερων. Αυτός θα πάρει σύνταξη του χρόνου. Και είναι ο πατέρας και των δύο γενών. Αυτή στις κότες με τα μωρά και άλλη με τα αυγά που είδατε. Ωραίος κόκορας και αυτός βέβαια, και ας έχει ένα μάτι. Ήμερος. Βλέπετε τα ζήλ, ήμερα είναι πουλιά. Δεν είναι σαν τα άλλα που είναι νευρόσπαστα, τα κοινά ειδικοτόπουλων. Σύντομα, όπως έχω ξαναναφέρει, μιας που μιλάμε για ζήλ, θα βγει και το ντοκιμαντέρ πάνω στη ράτσα. Να μάθετε μερικά πράγματα, γιατί όπως έχω ξαναπεί δεν πρόκειται για απλό είδος κοτόπουλου. Όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν έχουμε γυρίσματα αυτή την περίοδο, τα έχουμε σταματήσει. Και την άλλη εβδομάδα πιθανότατα, αν τα πράγματα πάνε όπως θα περιμένουν, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν επισήμως. Γιατί έχω γυρίσει μόνο πολύ λίγα πλάνα και πλάνα μόνο με μάχες για να αναλύσουμε τη μάχη. Δεν έχω γυρίσει πολλά πλάνα μέσα από την καθημερινότητά τους και την ήρεμη ζωή τους. Λόγω τεχνικών προβλημάτων θα δείτε στο τέλος του βίντεο τι εννοώ. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ο κόκορας. Τον έβαλα εδώ μέσα προσωρινά μόνο για το βίντεο. Τον είχα πιάσει από το χωράφι πριν τον έβαλα στον περιστρέφω να τον έχω έτοιμο για το βίντεο. Τώρα πάμε να τον αφήσουμε πάλι στο χωράφι να διοικήσει το κοτέτσι όσο ακόμα έχει χρόνο. Δείτε τώρα τα κοκόρια πως θα τρέχουν όταν δουν αυτόν. Να, το σκάνε όλοι. Εντάξει, όταν είπα κοτέτσι, μάλλον δεν διοικεί το κοτέτσι, για να καταλάβετε τι εννοώ. Εδώ σε αυτό το χωράφι το ελεύθερο έχω απλά ως κοτόπουλα να περιφέρονται. Δεν είναι κοτόπουλα να παραγωγείς, κάτι είναι απλώς διακοσμητικών ρόλων. Αλλά χρειάζονται και αυτά έναν καλό αρχηγό. Γιατί καλύτερα από έναν μονομάχο που τα κρατάει όλα σε μια ισορροπία. Αλλά με ένα μάτι είπαμε δεν είναι εύκολο να συντονίσει τις κινήσεις του και φοβάται. Γιατί από την μία πλευρά δεν βλέπει και έχει πάντα ένα άγχος για το τι θα συμβεί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το προπονητήριο, ας το πούμε έτσι, ένα κλουβί, δεν ξέρω πόσο επί είναι, δεν ξέρω τις διαστάσεις του, αν και το έχω φτιάξει εγώ, αλλά τώρα επί πόσα είναι, δεν γνωρίζω. Ας πούμε το προπονητήριο, εδώ βάζουν πάντα τα κοτόπουλα, ό,τι ράτσα είναι συνήθως, αλλά κυρίως βάζουν μαχητές για να τους προπονήσουν. Ή επειδή είναι πολύ ωραίοι, συνήθως τους βάζουν απλώς μόνος τους για να μην τους μαδάνει κότες και για να μην παλεύουν μεταξύ τους, επειδή είναι πολύ ωραία. Και εδώ είμαστε με τον κόκορα που είδατε στο προπονητήριο. Είναι πιο νεαρής ηλικίας, γι' αυτό είναι και είναι λίγο πιο αναστατωμένος. Άμα ήταν ενήλικο θα ήταν πιο ήσυχο. Να, τώρα λίγο ηρέμησε. Είναι 6 μηνών.
Είναι γιος του κόκορα που ανέφερα από τις πρώτες γέννες, όπου δεν είναι η ράτσα που επιθυμούσα. Δεν τον κόλαψα από κότα δικιά μου, μας το έδωσαν το αυγό. Τελικά βγήκε άλλη ράτσα. Είναι καθαρό αιμογιά το είδος, αλλά όχι για, την... για τα δικά μου τα γούστα που προτιμώ τα παραδοσιακά, τα γνήσια ζήλ. Εδώ βλέπουμε το γιο του. Ευτυχώς έμοιασε στην κότα, ήταν η κότα που σας είπα, αυτή η μαύρη που είδατε στην αρχή του βίντεο, καθαρόαιμη. Έχει πάρει και το χρώμα των ματιών του, είναι το γνήσιο, έτσι μοιάζει. Και φαίνεται να γίνεται πολύ ψηλό. Θα δούμε από την τελική ανάλυση. Άμα όντως μοιάσει στα παραδοσιακά ζήλ, έχει πάρει από το σόι του παππού του με λίγα λόγια και της μάνας του. Βλέπουμε και εδώ ουρά πολύ μεγάλη για 6 μηνών. Και ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί πλέον η ουρά. Τα πουπούλα ακόμα αναπτύσσονται. Μακραίνα. Αυτός θα προπονηθεί για να διοικήσει το χωράφι που είδατε έξω, όλα τα κοκόρια που υπάρχουν εκεί έξω. Θα προπονηθεί και θα μπορέσει να παλέψει τα απλά κοτόπουλα, γιατί κυρίως τα κοτόπουλα που θα παλέψει μαζί τους για να διεκδικήσει την αρχηγία είναι κοινά ήδη κοτόπουλα, οπότε δεν έχουν αντοχή στη μάχη. Δηλαδή το πολύ 3 λεπτά να κάτσει με τα πιο ανθεκτικά και μετά θα υποχωρήσουν. Οπότε θα μείνει στο κλουβί προπονητήριο. Θα εξασκηθεί εντατικά από όταν φτάσει 8 μηνών και πέρα, γιατί δεν μπορούν τα πουλιά να προπονούνται στη μάχη από 8 μηνών και κάτω, γιατί δεν κάνει καλό στην αναπτυξή τους, λέει. Οπότε θα εξασκηθεί λίγο πιο εντατικά για να διοικήσει το υπόλοιπο χωράφι. Και άμα κερδίσει την αρχηγία, θα ζήσει μια ζωή στο χωράφι ελεύθερος, θα διοικεί τις κότες και τα κοκόρια και η ζωή του θα είναι μια πολύ άνετη και ωραία ζωή. Okay, μπορεί να μείνει από τον κόκορα που είναι αρχηγός, παιδί, αλλά έχει τα στάνταρς όπως βλέπω προς το πάνω για να γίνει αρχηγός. Αλλά είναι ακόμα πολύ ήμερος, δυστυχώς. Αλλά όταν ηλικιωθεί θα του βγει η μεράδα αυτόματα, έτσι είναι οι φίλοι τους. Τον βάζουμε πάλι στο κλουβί λοιπόν. Να τους. Τώρα στο κλουβί ησύχασε. Έχει πάρει και λίγο στάση άμυνας. Να ο πατέρας τους. Λέω πατέρας τους γιατί έχει και άλλα αδέρφια αυτός. Δεν είναι η ράτσα που επιθυμώ. Είναι πιο κοντό και όχι ψηλό. Και έχει πολύ λυρί. Ναι, πάνω δεν βλέπετε λυρί επειδή είχε μόλυνση και έπρεπε να γίνει εγχείρηση για να αποκοπεί, αλλιώς θα προχωρούσε η μόλυνση. Αλλά είχε πολύ μεγάλο λυρί. Αλλά επειδή παλεύουν, καμιά φορά μολύνεται αυτό και καμιά φορά πρέπει να γίνει εγχείρηση για αφαίρεση, για να μην προχωρήσει μόλυνση. Μην τον βλέπετε τώρα που δεν έχει λυρί, είχε πολύ μεγάλο λυρί αυτός για ζήλ. Είναι τα μπεγκούμ, κρατάει από τη φυλή των μπεγκούμ αζήλ. Και δεν είναι πολύ ωραία ράτσα γενικά τα μπεγκούμ, δεν μου αρέσουν εμένα. Καθαρό αιμό είναι, αλλά όχι για τα δικά μου γούστα. Αλλά το παιδί εδώ, το συγκεκριμένο, έμοιασε από τον... από το σόι του παππού και της μητέρας. Επίσης, μη σας ξεγελάει το κλουβί. Μπορεί να το βλέπετε μικρό για ένα πουλί, που σχετικά είναι μεγάλο και θα φτάσει στα 7 κιλά. Αλλά μέχρι να φτάσει στα 7 κιλά, πιθανότατα να έχει γίνει αρχηγός εκεί έξω, οπότε θα ζει εδώ, αλλά και να ζούσε, μη σας ξεγελάει, τα ζήλ είναι... ένα είδος κοτόπουλο που ζει με τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια και οι συνθήκες στις οποίες το συντηρούν είναι οι ίδιες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οπότε αυτά τα πουλιά δεν έχουν καθόλου πρόβλημα με το χώρο και τις συνθήκες που τα έχεις. Πιστέψτε με, αυτό το κλουβί μπροστά στις παραδοσιακές συνθήκες συντήρησης ασερνικών, όπου είναι όπως είπα το καθένα στην κλούβα του, αυτό το κλουβί μπροστά σε άλλα είναι παλάτι. Δηλαδή καταλαβαίνετε, πολλά πουλιά ζουν σε πολύ μικρότερα κλουβιά από αυτό. Σε περίπτωση που κάποιος σκεφτεί γιατί να είσαι τόσο μικρό κλουβί. Όχι, δεν είσαι μικρό κλουβί. Στην πραγματικότητα είναι σε πολύ μεγαλύτερο κλουβί από αυτό που θα ήταν άμα ήταν σε κάποια άλλη περίπτωση. Εδώ έχουμε και την κλειδαριά, εννοείται να κλειδώνουμε. Αλλά εντάξει, μπορούμε να τον βγάζουμε και έξω βόλτα μα. Θέλει να περπατήσει λίγο, να περιφερθεί. Για όσους πιστεύουν ότι είναι μικρό το κλουβί, λοιπόν τονίζω ξανά ότι το κλουβί είναι υπέρ μεγάλο μπροστά σε αυτά που τα έχουν συνήθως. Μπείτε στο YouTube, πατήστε Azil Farm και θα δείτε βίντεο με εκτροφή σε πόσο μικρά κλουβιά υπάρχουν κοκόρια, σε πόσο μικρότερους χώρους. Το Azil, όπως το βλέπετε στον τίτλο, θα το πατήσετε αν θέλετε να δείτε.
βίντεο, εκτροφής ή μάχες, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Κυρίως μάχες θα σας βγάλει, άμα απαντήσετε Asyl Farm θα σας βγάλει εκτροφές. Να, εδώ πρέπει να το ανοίξουμε κιόλας γιατί το λουκετάκι δεν έφτανε καλά. Αυτό ήταν το βίντεο. Το αρχικό σενάριο ήταν να είναι βίντεο για τα μικρά, αλλά η κουβέντα το πήρε η μπάλα και άλλα κοκόρια, οπότε πήγα και έδειξα λίγο απ' όλα. Από τα μικρά πήγα στη μάνα, στον πατέρα, μετά στο μελλοντικό αρχηγό που προπονείται αυτή τη στιγμή, και αν τα καταφέρει με το καλό θα διοικήσει όλο το χωράφι αυτό. Και τώρα πάμε να δούμε τα τεχνικά προβλήματα που σας είπα και δεν έχουμε γυρίσματα για τον ντοκιμαντέρ περπατώντας με τους Asyl, ο βασιλιάς της αρένας. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πρόβλημα. Το τρίποδο. Καταρχήν, πρόβλημα νούμερο 1. Το βλέπετε, μπορεί να το στήσω έτσι. Γλιστράει. Έχει πολύ λία πόδια, η επιφάνειά του είναι πολύ οπλαστικό τα πόδια του. Άλλο πρόβλημα. Πολλές φορές χαλαρώνει και εδώ έχει καμπύλη και αυτό πέφτει. Έτσι εδώ. Τώρα το έχω σφίξει όσο μπορώ, αλλά με λίγο παραδόθη πέφτει. Και άμα έχω το κινητό πάνω μπορεί να πέσει και να σπάσει το κινητό και να γίνει ζημιά. Γενικότερα το θέμα μου είναι κυρίως αυτό. Που δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Έχει βέβαια επίπεδα. Να. Επιμηκύνεται το πόδι. Αλλά αφού πέφτει, έχουμε και αυτό, ναι. Τα πόδια είναι πολύ χαλαρά. Εξού και το εξής πρόβλημα αυτό. Ναι, δεν έχει και σταθερό σχήμα. Είναι λίγο τεινάνο όπως βλέπετε, γι' αυτό τα γυρίσματα έχουν σταματήσει. Δεν μπορώ να επισκεφτώ αυτό το πράγμα, να το αφήσω οπουδήποτε, μπορεί να γκρεμιστεί. Αύριο θα πάω στην πόλη. Θα πάω στο μαγαζί που είπαν ότι θα φέρουν μια μερίδα από τρίποδα, πιο επαγγελματική φύσεως από αυτό, που πήρα νομίζω 9 ευρώ από το ίντερνετ. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχω ένα τρίποδο. Τα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ, τονίζω ξανά, λέγεται «Περπατώντας με τους Asyl», υπότιτλος «Ο βασιλιάς της αρένας». Θα συνεχίσουν τα γυρίσματα αυτά. Και ό,τι άλλο γυριστεί στο μέλλον θα γυριστεί με το νέο τρίποδο που δεν θα γκρεμίζεται. Θα σας το δείξω όταν το πάρω, να δείτε την ανατομία του. Γι' αυτό και αυτή την περίοδο, αν έχετε παρατηρήσει, δεν ανεβάζω τόσο συχνά βίντεο γιατί το τρίποδο μου έχει αρχίσει πλέον, έχει μπει στην τελική ευθεία για να τα τεινάξει επισήμως, να χαθεί από αυτό τον κόσμο. Γι' αυτό πριν λίγες εβδομάδες έβγαζα πόσα βίντεο την εβδομάδα, τώρα δυστυχώς έχουν μειωθεί σε πολύ μικρό αριθμό. Μια εβδομάδα είχα βγάλει 7 βίντεο νομίζω. Κοντά. Τώρα δυστυχώς λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπορώ να γυρίσω σαν βίντεο. Δεν εμπιστεύομαι το τρίποδο για βίντεο. Αλλά αν είμαστε τυχεροί, σε μία μέρα θα μάθουμε, άμα είμαστε σε θέση να πάρουμε νέο τρίποδο και τα προβλήματα θα λυθούν. Σύντομα θα ανέβω και Αθήνα. Θα κάνω και βίντεο στην Αθήνα, στην πλατεία Κοντζιά. Θα γυρίσω και μερικά χριστουγεννιάτικα στην Αθήνα. Από τώρα να μου πεις χριστουγεννιάτικα, δεν βγάζει νόημα, αλλά τέλος πάντων. Για να ανέβουν τα Χριστούγεννα, πότε θα τα γυρίσω, όταν πάω Αθήνα ξανά τα Χριστούγεννα, δεν λέει. Ναι, αυτό το βίντεο έχει ξεφύγει πολύ από το θέμα του, οπότε λέω να το κλείσω. Οπότε αυτά τα νέα. Μικρά Asyl, αρχηγός του Κοτοτσιού, αρχηγός μελλοντικός προπονείται. Μετά το γυρίσαμε σαν τρίποδα. Και αντίο φίλοι, με αυτό το βίντεο ξεκίνησε με ένα θέμα, τέλειωσε με άλλο θέμα. Αντίο.